Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, και απευθύνομαι στους συμπολίτες μας, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ένα έργο που έχει αρνητικούς πρωταγωνιστές, σύσσωμη την αντιπολίτευση. Ένα έργο σε μία περίοδο που η ΚΟΣ προετοιμάζεται για να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες της. Σύσσωμη η αντιπολίτευση απέχει για μία ακόμα φορά από τακτικές και ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οδηγώντας σε αδιέξοδο και καθήλωση τη λειτουργία του Δήμου. Αγαπητοί συμπατριώτες, ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε μία αντιπολίτευση να έχει μία οριακή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν η κοινωνική πλειοψηφία στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2019 υπέδειξε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έπρεπε να λειτουργήσει και να διοικήσει ανεμπόδιστα για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, βάζει με κάθε τρόπο τρικλοποδιές στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Μία αντιπολίτευση την οποία την ζήσαμε και την ζήσατε εσείς κυρίως ως πολίτες, ως δημότες αυτού του τόπου, σε μία διαρκή και στήρα αντιπαράθεση, η οποία και τότε οδήγησε σε τραγικά διέξοδα, σε εσωστρέφεια και σε ανυποληψία τον τόπο μας. Σήμερα φαίνεται ότι δίνουν τα χέρια, ξεκίνησαν να συνομιλούν και δίνουν τα χέρια προκειμένου να προκαλέσουν κακό στην ΚΟΑΚΗ κοινωνία. Σε μία περίοδο που συντεταγμένα, παρά τις όποιες αντιθέσεις μας, θα έπρεπε να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας. Πριν από 15 ημέρες περίπου, υπέβαλε η μείζων αντιπολίτευση, ένσταση, προσφυγή δηλαδή, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, βραχυκυκλώνοντας 43 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουν να κάνουν με 1.002 πράγματα που τρέχουν με πληρωμές προμηθευτών, με ζητήματα ακέραια του τουρισμού, τα οποία δεν μπορούν να διευθετηθούν επειδή εκκρεμεί η συζήτηση για αυτή την προσφυγή. Δεν ξέρουμε την τύχη της. Εάν είναι αρνητική, κάποια στιγμή θα πάρουμε απάντηση για αυτές τις αποφάσεις. Εάν μεν είναι θετική, θα πρέπει να ξαναρθούμε εδώ να συζητήσουμε για 43 θέματα για τα οποία εσείς όλοι είδατε ότι καθίσαμε εξαντλητικά συζητώντας εδώ σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις που διήρκησαν 72 ολόκληρες ώρες. 3 ημερολογιακά δηλαδή ημέρες. Σήμερα, πριν από 2 ώρες, είχαμε ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του ισολογισμού του έτους 2021. Πάλι απόντες. 2 ώρες αργότερα, τώρα δηλαδή, βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουν να κάνουν με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία σημαντικών νομικών προσώπων, όπως είναι το Λιμενικό Ταμείο, όπως είναι η Δημοτική Τηλεόραση, όπως είναι ο ΔΟΠΑΒΣ, ο πολιτισμός, δηλαδή ο αθλητισμός, η βρεφονιπιακή σταθμή, όπως είναι δεκάδες εγκρίσεις έργων και λογαριασμών για να πληρωθούν οι εργολάβοι και να συνεχίσουν ανεμπόδιστα τα έργα τους, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι την καλοκαιρινή περίοδο. Και για όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, ανερυθρίαστα, χωρίς να ντρέπονται δηλαδή και να κοκκινίζουν, βάζουν τρικλοποδιά, νομίζοντας ότι βάζουν σε εμάς τρικλοποδιά. Δεν αντιλαμβάνονται, είναι τέτοια η μικρότητα της συμπεριφοράς τους και της αντίληψής τους, που δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή την τρικλοποδιά την βάζουν σε εσάς, την βάζουν στην ΚΟΑΚΗ κοινωνία, την βάζουν στην ενότητα, στην ομοψυχία και στην ηρεμία που θα έπρεπε να έχουμε αυτή την περίοδο, ούτως ώστε μαζί ομονοούντες να κάνουμε βήματα προόδου σε μια περίοδο πράγματι που η ΚΟΣ παλεύει να αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Τι να πω για τη σημερινή συνεδρίαση. Μετά από λίγο θα είχαμε εδώ συζήτηση για την τοποθέτηση θόλων, εγκαταστάσεων δηλαδή αθλητικών, για να καταστήσουμε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις στις δημοτικές κοινότητες
στον χώρο του μπάσκετ. Η μεγάλη μπασκετική οικογένεια στα χωριά που περίμενε απόψε να βρίσκεται εδώ, να ακούσει και να συζητήσει για τις αποφάσεις αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, για να πάρουν όλα αυτά το δρόμο της υλοποίησης που ήδη οριμάζουν, δυστυχώς θα βλέπει και αυτή περίληπη ότι οι άνθρωποι που έστειλε εδώ για να την εκπροσωπήσουν απέχουν βάζοντας τρικλοποδιά και για αυτό το μεγάλο και φιλόδοξο εγχείρημα. Εμείς τους λέμε ότι ό,τι και αν κάνουν, όσες τρικλοποδιές και αν μας βάζουν, δεν μας πτωούν. Μας κάνουν δυνατότερους, μας χαλιβδώνουν, μας δίνουν πείσμα για να τους αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοακής κοινωνίας με μεγαλύτερη διάθεση, με μεγαλύτερο μεράκι, πιστεύοντας ότι εάν ομιγέννητο υπάρξει οτιδήποτε άλλο που παρεκκλίνει αυτής της ηρεμίας που επιβάλαμε δια της πολιτικής μας παρουσίας αυτά τα χρόνια, η ΚΟΣ θα γυρίσει στο παρελθόν και θα γυρίσει με δραματικό τρόπο. Προφανώς αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, πολύ δε περισσότερο δεν πρόκειται, αγαπητοί συμπολίτες μου, εσείς που αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι συμβαίνει όλη αυτή την περίοδο, να δώσετε το δικαίωμα σε αυτούς τους ετερόκλητους πολιτικούς τοπικά σχηματισμούς που μέχρι χτες αντάλλασαν ύβρις οι οποίες παραμένουν ως αρνητική ιστορική παρακαταθήκη στα τοπικά δρόμενα, να συνομιλούν και να βάζουν τρικλοποδιά και να αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη του τόπου. Τους λέμε λοιπόν ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε τον Οκτώβριο εδώ, θα είμαστε και τα επόμενα χρόνια εδώ. Απούσα θα είναι αυτή η συμπεριφορά, αυτή η φιλοσοφία, αυτή η οπισθοδρόμηση. Και όλοι όσοι την εκφράζουν.